Ο Γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ. Εικονογράφηση Βίκτορας Μοσχόπουλος από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός. Ζούσε πριν από χρόνια σε μια χώρα μακριά από τα χιόνια, σχεδόν στα βάθη της Ανατολής, ένας παράξενος ξακουστός ληστής. Στις ιστορίες και τα παραμύθια τον λέγανε Γαργαλιστή, μα όσοι τον γνώριζαν από κοντά, τον φώναζαν Θεμιστοκλή. Παράξενα έλεγαν πως ήτανε κι όλα τα κατορθώματά του, παράξενα μαζί λεφτά σαν τα χαρίσματά του. Ένα από αυτά τα βιονικά του αυτιά, άκουγε ακόμα και πεταλούδα που πετά. Η μύτη του επίσης δεν μπερδευότανε ποτέ, τις μυρωδιές ξεχώριζε σαν σκύλος φόξ τεριέ. Παράξενη και η όψη του και το περπάτημά του. Δύσκολα κανείς τον ξέχναγε αν πέρναγε μπροστά του. Ψηλός, λιγνός, με μαύρα μαλλιά σαν αχινός. Και μύτη κόκκινη, γαμψή, σαν παραδείσιο πουλί. Αμίλητο στεκότανε, καμαρωτός σαν καμαρώτος. Και όταν περπάταγε, ευθύς, σαν αθλητής γυμναστικής. Μαζί του είχε πάντα την κόκκινη καρό του τσάντα και στ' άλλο χέρι κρεμαστή μια καμπαρτίνα καφετή. Ακόμα λέγανε γι' αυτόν πως πήγε ταξίδια μακρινά, πως όλον τον κόσμο γύρισε, χώρα δεν άφησε καμιά. Απ' τα χωριά στην έρημο που ζουν οι Βεδουίνοι, μέχρι την κρύα θάλασσα που κολυμπάνει πιγκουίνοι. Πέρασαν όμως από τότε χρόνια πολλά, πάρα πολλά. Εμείς για να τον δούμε τώρα θα χρειαστούμε μαγικά. Κλείστε γι' αυτό τα μάτια σας μετρώντας ως το 3. Φυσήξτε από μπροστά το σύννεφο να αρχίσει η ιστορία. Νάτος ο ληστής, καθισμένος στο τρένο, ταξιδεύει νησταγμένος για Νέα Καρβάλη, την πόλη που γινόταν σήμερα το ράλι Πάρις Καρβάλη. Μετά από ώρες, σχεδόν 17, έφτασε στην πόλη το πρωί στις 9 και αφού τεντώθηκε καλά να ξεπιαστεί, ξεκίνησε καμαρωτός τη νέα αποστολή. Με οδηγό τη ρίση, ρωτώντας πας στη βρύση, βρήκε επιτέλους την πλατεία που συναντιούνται οι 10 δρόμοι. Σήμερα όμως γιόρταζαν στην πόλη οι Ανθοκόμοι και είχαν στολίσει ολόγυρα και την πλατεία ακόμη. Με κόκκινα λουλούδια τα γύρω καφενεία, με άσπρα τα μαγαζιά και κίτρινα τα δυο κουρία. Τάχασε για λίγο έτσι ωραία που είχε ανθίσει, μα αυτό που τώρα ήθελε, καρέκλα να καθίσει. Βρήκε, στο καφενείο της Πελαγίας, στο κέντρο ακριβώς της πλατείας, και καθόταν τώρα σοβαρός, βαρύς και σκεπτικός, σαν να ήταν από τους 7 και αυτός ένας σοφός. Παιδάκια γύρω του παίζαν φωναχτά, ένας πλανόδιος πουλούσε λουκουμά, άλλα παιδάκια παίζανε κουτσό και ένας ζωγράφιζε το φέδωνα, το γιατρό. Σε ένα τετράδιο που είχε σχολικό, έγραψε τη Μέρη και τη μικρή Μαριό. Παιδιά χαρούμενα, που τα είχαν όλα, σαν τον Απόστολο και τον Νικόλα. Παιδιά μ' αγάπη, μωρέα δώρα, παρέα να παίζουν και περίσσια ώρα. Θα είχαν μάλλον και γέλιο πολύ, ίσως πιο πολύ και από το πολύ. Έτσι λοιπόν όλη τη μέρα έγραψε ολόκληρο κατεβατό, μέχρι αργά, που το φεγγάρι ήρθε και έκατσε στον ουρανό. Με το φεγγάρι αγκαζέ καμαρωτή και σκοτεινιά. Απλώθηκε στην πόλη και μείναν όλα αδιανά. Αυτό περίμενε ο ληστής και φόρεσε τη μάσκα. Ήτανε ίδιος ο Ζωρό, χωρίς παθή, μα με τραγιάσκα. Φόρεσε την καμπαρτίνα, σήκωσε όρθιο το γιακά και γρήγορο σαν μπαλαρίνα στις μύτες έτρεχε στα σκοτεινά. Βρήκε το σπίτι του Νικόλα και ανέβηκε πάνω στη σκεπή. Πήγε ευθύ στην καμινάδα και ετοιμάστηκε να μπει. Έτσι όπως ήταν λεπτό σαν μακαρόνι, έκανε βουτιά και βγήκε στο σαλόνι. Δεν έσπασαν τα βάζα, δεν ξύπνησε κανείς. Δεν έτριξαν οι πόρτες, ούτε φταρνίστηκε ο ληστής. Σαν γάτα γλίστρησε απαλά, πήγε ευθεία στο παιδικό και έκατσε δίπλα στον Νικόλα σε ένα πολύχρωμο σκαμπό.
Να ξύπναγε από τον ύπνο του δεν θα ήταν δυνατόν και ας κάναν πρόβα δίπλα του 16 ακορντεόν. Ψαχούλεψε την τσάντα του και έβγαλε από αυτή ένα μικρό μπουκάλι με κορδελάκι φραουλί. Τότε μάνι μάνι άρχισε να γαργαλάει και ο Νικόλας τη στιγμή γλυκά να του γελάει. Το γέλιο του Νικόλα σαν σύννεφο με χρώματα που γέμισε στα ξαφνικά πουλιά μικρά, σχεδόν αόρατα. Κίτρινα, κόκκινα, πορτοκαλί, πουλάκια πράσινα και χρυσαφή. Πέταγαν όλα στο δωμάτιο σαν να είχαν τρελαθεί. Με μια σηκώθηκε ο ληστής, χορεύοντας σαν δαμαστής και τα έβαλε στο μπουκαλάκι μέχρι να πεις 33. Το έβαλε στην τσάντα, πήδηξε κάτω από τη βεράντα και χάθηκε στα ξαφνικά, έτσι όπως ήρθε, σαν σκιά. Αυτό έκανε όλη νύχτα, ως τις 7 και 2 λεπτά. Πήγε στον Κώστα, στην Κλέρη, ίσα που πρόλαβε και την Ανά. Ο ήλιος πια είχε σκαρφαλώσει και έφεγγε πάνω από τα βουνά, μιας και ήταν ώρα να ξυπνήσει την πόλη και όλα τα παιδιά. Ξυπνούσαν όλα ένα-ένα, χαρούμενα, μανισταγμένα, και ο Νικόλας όπως τα άλλα, με κόκκινα μάγουλα μεγάλα. Το πρόσωπό του φωτεινό, αλλιώτικο, πιο γελαστό, σαν να ήταν όλη νύχτα σε πάρτι παιδικό. Τι είναι όμως εκείνο, γράμμα στο κομωδίνο? Αγαπητό μου, ζηλευτό μου, αξιολάτρευτο μικρό μου, αυτό που μου δώσες για δώρο εχθές το βράδυ, σε σένα δεν κοστίζει, αλλού όμως σπανίζει. Γαργαλιστής. Την ίδια ώρα ο ληστής επέστρεφε με οτομοτρής. Έπρεπε να φτάσει σπίτι του ως αύριο στις 3. Άκουγε λοιπόν τραγούδια και ειδήσεις από το ράδιο, σβήνοντας και τα ονόματα που είχε στο τετράδιο. «Προσοχή, προσοχή», είπε στο ράδιο μια φωνή. «Ακούτε το δελτίο καιρού. Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, μάλλον θα πέσει ομίχλη παντού. Έτσι θα χρειαστείτε βοήθεια φακού». «Καταστροφή», σκέφτηκε ο ληστής. «Λες να καθυστερήσει τη θεία η πτήση από το Παρίσι?» «Αλίμονο». Το γέλιο που είχε μαζεμένο δεν άντεχε κλεισμένο. Γινόταν γρήγορα καπνός, όπως της χύτρας ο ατμός. Μονάχα η θεία του αυτή γνώριζε πια τη συνταγή. Πώς από γέλιο παιδικό γινόταν άρωμα να βγει. Την είχε μάθει στο Παρίσι από έναν γέρο κουλοχέρι και αυτός από έναν άλλον, γέρο κουτσό από Ταλγέρι. Και του κουτσού του το είχε πει ένας τυφλός περιπτεράς μαζί με 5 μυστικά για να πετύχει ο μπακλαβάς. «Προσοχή, προσοχή», ξανακούστηκε η φωνή. «Το δελτίο που ακούσατε ήταν για την Κυριακή. Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή ο ήλιος θα είναι φωτεινός όλη μέρα, από το πρωί». Έτσι η πτήση έφτασε κανονικά, μαζί και η θεία, με ρούχα γιορτινά. Και ενώ φαινότανε σε όλα μια χαρά, την έπιασε αλλεργία, σε άνθη και φυτά. Φταρνίζοντας συνέχεια και πέσαν τα γυαλιά της. Τα πάτησε ένας οδηγός και τάλιωσε μπροστά της. Έπρεπε τώρα μόνος του να φτιάξει τα αρωμά της. Η θεία του δεν έβλεπε και ελέφαντα μπροστά της. Και ο χρόνος του ήταν λίγος, πιο λίγος και από λίγος. Και αυτό ήταν η αρχή. Μετά την αλλεργία, στο δρόμο καθώς πήγαιναν, την έπιασε ιστερία. Ήθελε οπωσδήποτε να φτιάξει τα γυαλιά της. Και αφού σταμάτησαν, αστρώγανε. Γουργούριζε η κοιλιά της. Έφαγε κόκορα κρασάτο, έπειτα παγωτό κασάτο και μιας και σταματήσαν πάλι, μια τάρτα κρέμα πορτοκάλι. Μετά ήθελε αέρα, την πείραξε το φαγητό. Μα για να περπατήσει ήθελε βοηθό. Έπαθε έτσι ηλίαση και ήθελε καπέλο. Και όλο και κάτι έβλεπε, να λέει «Θέλω, θέλω, θέλω». Φτάσαν στο εργαστήριο το βράδυ τελικά. Και ένα ήτανε σίγουρο, πως είχανε δουλειά. Φορέσανε ποδιές, κίτρινα γάντια και γυαλιά και ανοίξαν το εργαστήριο με μια αρμαθιά κλειδιά. Μέσα στο εργαστήριο γινόταν χαλασμός, σαν να ακουγότανε παντού αλόγων καλπασμός. Δοχεία, τσιμπιδάκια, μπουκάλια, καμινέτα, το κάδρο του παππού του να παίζει τρομπέτα,
σωλήνες, πιατάκια, μια πράσινη πετσέτα, λογιών-λογιών κουτάκια και μια παλιά ρακέτα. Ήδη όμως άρχισαν να φτιάχνουν τα αρωμά τους και να η συνταγή για το κατόρθωμά τους. Αφού το γέλιο πάρουμε, το κάνουμε δυο σβούρες. Έτσι θα φύγουν μακριά για πάντα οι σκοτούρες. Έπειτα, σε ένα δοχείο βαθύ, ρίχνουμε και ανακατεύουμε μαζί. Αγάπη, παιχνίδι, δώρα, παρέα και περίσσια ώρα. Αφού τα κλείσουμε καλά, τα βράζουμε μία ώρα. Τα έκαναν όλα στη σειρά, όπως τα γράφει η συνταγή. Δώσαν τα χέρια στα βρωτά και φώναξαν «Ζούμπα μπαλί». Βγάλαν τα γάντια που φορούσαν, τις άσπρες ποδιές και τα γυαλιά και κάτσαν σταυροπόδι σε δυο μικρά σκαμιά. Σε ένα δοχείο μικρό, το πιο μικρό από τα άλλα, θα πέφτε μέσα μοναχή η πρώτη στάλα. Γι' αυτό κοιτάζαν στο ρολόι την ώρα να γυρνά, ώσπου ακριβώς την ώρα της ήρθε με βουτιά. Σαν φωτεινές πηγολαμπίδες ακολουθήσανε μετά πολλές μικρές σταγόνες που πέφταν στη σειρά. Πηγολαμπίδες κολυμβήτριες που κάνανε βουτιές, με γέλια, παιχνίδια, τσιρίδες και φωνές. Στα σωληνάκια τρέχανε και παίζανε κρυφτό. Τσουλήθρα κάναν στα δοχεία και αστεία στο νερό. Κι έτσι όπως τις χάζευαν κι οι δυο σαν μαγεμένοι, τους πήρε ο ύπνος, μιας κι ήταν κουρασμένοι. Η νύχτα όμως έφυγε και αρχίσαν τα κοκόρια διαγωνισμό να κάνουνε φωνής, ποιανού είναι η πιο στεντόρια. Η θεία του αδιάφορα σήκωσε το ένα φρύδι, μα ο ληστής το πρωινό του το είχε φάει ήδη. Σηκώθηκε νωρίς-νωρίς, δεν ήθελε ντελάλι, το άρωμα ξεκίνησε να βάζει σε μπουκάλι. Έβαζε μια σταλιά σε κάθε μπουκαλάκι και έπειτα τάκλινε καλά-καλά με πράσινο καπάκι. Ύστερα τραγουδιστά μέτρησε 40 και τα έβαλε με τη σειρά στην κόκκινη καρό του τσάντα. Βλέπετε θα έκανε πάλι ταξίδι για νέα καρβάλι. Μια του λοιπόν και δυο, να το σπάλι στο σταθμό. Και από εκεί για το ταξίδι με το πρώτο πρωινό. Με τα πολλά, σαν έφτασε, πήγε και πάλι στην πλατεία. Χαιρέτησε την πελαγία και κάθισε να δροσιστεί. Αμέσως όμως ένιωσε πως κάποιος τον κοιτάζει. Πως κάποιος με τα μάτια του μπορεί και τον ταράζει. Σαν τηλεσκόπιο γύρισε να ελέγξει την πλατεία. Να δει γι' αυτό που ένιωθε ποιος ήταν η αιτία. Αχά! Απέναντι ακριβώς στο τελείωμα του δρόμου, τον κοίταζαν επίμονα τα μάτια του αστυνόμου. Κοντός, με στρογγυλή κοιλιά, σχεδόν σαν δυο βαρέλια και δυο μουστάκια γυριστά σαν μητερά τσιγγέλια. Στα γρήγορα σηκώθηκε και πλήρωσε να φύγει και φεύγοντας σιγά σιγά το βήμα του ανοίγει. Σε λίγο βέβαια έτρεχε μέσα στα στενά σοκάκια, μα και ο αστυνόμος πίσω του κρατώντας τα μουστάκια. Πέρασε 10 δρόμους, 12 δρομάκια, μπήκε σε 8 αυλές και 2 ποταμάκια. Στο πάρκο τέλος ξέφυγε, πηδώντας από το φράχτη και κρύφτηκε στις κούνιες μπροστά από τον καταράχτη. Κάθισε σκυφτός να φύγει από το καρτέρι, μα έπιασε με δύναμη τον ώμο του ένα χέρι. Γυρνάει και ήταν εκεί, μπροστά του, ο αστυνόμος και ο ληστής ακούνητος. Τον είχε πιάσει τρόμος. «Τι πάθατε και τρέχετε?» του λέει αλαφιασμένος. «Είμαι και απροπόνητος και μόλις φαγωμένος». Και άρχισε να του λέει πως ήθελε από πάντα μια τέτοια ίδια κόκκινη σαν την καρόν του τσάντα. Και επίμονα του ζήταγε να του δίνει αυτή. Πως τάχα είναι ο νόμος, πως είναι διαταγή. «Μα είναι δώρο», απάντησε. «Δεν γίνεται αυτό. Το δώρο δεν δωρίζεται, έτσι είναι το σωστό». Και αφού τον ξεφορτώθηκε και πήρε μια ανάσα, στην πελαγία παρήγγειλε γκαζόζες μία κάσα. Μετά άνοιξε το τετράδιο και διάβασε από πίσω. Μια λίστα με παιδιά σαν τον μικρό Αρίστο. Παιδί χωρίς αγάπη, χωρίς ωραία δώρα, χωρίς παρέα για παιχνίδι και λίγη περίσσια ώρα. Το γέλιο θα του έλειπε, μπορεί και να είχε λίγο, ίσως και το ελάχιστο, πιο λίγο και από λίγο.
μετά περίμενε για ώρα να έρθει και πάλι η σκοτεινιά. Και όλη τη νύχτα, σαν ζωρό, στα σπίτια έμπαινε ξανά. Ως τις 7, που ξυπνήσαν τα παιδιά και είδαν νισταγμένα με μάτια γουρλωμένα αυτά που ο γαργαλιστής τους είχε αφημένα. Το μπουκαλάκι και ένα γράμμα. «Αγαπητό μου, ζηλευτό μου, αξιολάτρευτο μικρό μου». Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν. Γαργαλιστής. Στο μπουκαλάκι η ετικέτα έγραφε «γύρισέ το» και όταν το γύριζαν με μιας, έγραφε «μύρισέ το». Ο αρίστος που το μύρισε μπήκε σε σβούρα μαγική. Γύριζαν όλα γρήγορα και αλλάζανε μορφή. Λες και έκανε βουτιά σε ένα κουτί πραλίνες, σε ένα βουνό ζαχαρωτά και πάστες σοκολατίνες. Απ' τη χαρά του φώναξε «παιδιά να τα κεράσει» και γέμιζε σακούλες με ένα μικρό φαράσι. Και το φαράσι έγινε με μια σε ένα πινέλο και αυτό σε ένα ζωγράφος με κόκκινο καπέλο. Ζωγράφιζε εικόνες, εικόνες ως τώρα άγνωστες. Και ήρθανε γύρω του παιδιά και αυτά φέρανε κι άλλα. Αρχίσανε να τραγουδούν τραγούδια ως τώρα άγνωστα. Και ήρθανε πιο πολλά παιδιά και αυτά φέρανε κι άλλα. Μετά χορεύανε μαζί χορούς που δεν τους ξέραν και ήρθανε κι άλλα παιδιά και αυτά φέρανε κι άλλα. Γίναν πολλά και χτύπαγαν τα πόδια τους στη γη, ώσπου τους φάνηκε πως ξαφνικά την κούνησαν κι αυτοί. Την ίδια ώρα ο ληστής περπάταγε καμαρωτός. Έμπαινε πάλι στο σταθμό, χαρούμενος και γελαστός. Πήρε βαθιά ανάσα και, σαν να παίζαν κοντραμπάσα, είπε χωρίς ρυθμό το τραγουδάκι αυτό. «Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, στο ίδιο μέρος δεν θα μείνω. Δρόμο θα πάρω, δρόμο θα αφήσω, παιδιά θα βρω να γαργαλίσω. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, στο ίδιο μέρος δεν θα μείνω. Δρόμο θα πάρω, δρόμο θα αφήσω, παιδιά θα βρω να γαργαλίσω».